Εμεί, κυρίε και κύριοι, θα περάσουμε στι εξελίξει στο εθνικό, στι παράλογες δηλαδή διεκδικήσει έναντι τη Ελλάδα και τη Κύπρου, στις οποίε επανέρχεται η Άγκυρα, λίγε μέρε μετά τη Σύνοδο Κορυφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αθήνα, πάντως στέλνει νέο μήνυμα στην Τουρκία, την οποία καλεί να απόσχει από κάθε προκλητική ενέργεια. Την αντίδραση τη Αθήνα προκαλεί η επαναφορά όλη τη διεκδικητική ατζέντα ει βάρο τη χώρα μα και τη Κύπρου στο Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια που συνεδρίασε στην Άγκυρα. Ο Νίκο Δένδια συναντήθηκε με τον Τούρκο πρεσβευτή, τονίζοντα μεταξύ άλλων την ανάγκη αποχή από προκλητικέ ενέργειε. Ανακοινώσει σχετικά με τα διαμυφθέντα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Τουρκικού Συμβουλίου Ασφαλεία δεν βοηθούν στην εμπέδωση ενό επικοδομητικού κλίματο μεταξύ των δύο χωρών. Αδιαλαξία είναι το μήνυμα που εκπέμπει η ανακοίνωση τη Τουρκία μετά το τέλο του Συμβουλίου Ασφαλεία. Η Ελλάδα, η οποία κλιμακώνει την πολιτική τη ενάντια στην Τουρκία παρά τι εκκλήσει μα για διάλογο, έχει κληθεί να σεβαστεί το διεθνέ δίκαιο. This is fueled mainly by Turkey's neo-Ottoman aspirations to dominate the region, including the openly illegal actions against Greece and the Republic of Cyprus. Turkey has problem to everyone in the region and beyond. Και ενώ στην Αθήνα συναντώνταν ο Νίκο Δένδια με τον Τούρκο πρεσβευτή, F-16 τη τον έκαναν νέε υπερπτήσει πάνω από ελληνικά νησιά. Οι υπερπτήσει έγιναν στο Μακρονήσι και του Ανθρωποφάγου, στα 25.000 πόδια. Ενώ ο δεύτερο τουρκικό σχηματισμό πέταξε και αυτό πάνω από τι νησίδε, πολύ πιο χαμηλά, στα 13.500 πόδια, την ώρα που τα ελληνικά μαχητικά είχαν φτάσει από την Σκύρο για την αναχέτησή του. Σε μια κρίσιμη στιγμή για την ειρηνευτική διαδικασία τη Λιβύη, ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μιτσοτάκη μεταβαίνει στην Τρίπολη τη Λιβύη για συνομιλίε με τη νέα προσωρινή κυβέρνηση τη χώρα. Μετά από ένα μεγάλο διάστημα που οι σχέσει έμειναν παγωμένε λόγω και τη κρίση με το τουρκο μνημόνιο, η Αθήνα επιδιώκει να πιάσει το νήμα από την αρχή και να αποκαταστήσει την παραδοσιακή παρουσία που είχε στη γειτονική χώρα τη Βορείου Αφρική. Καταπέλτη για την Τουρκία είναι η έκθεση του State Department για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συνεχίζονται οι αυθαίρετε συλλήψει και η κράτηση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, όπω πολιτικών από την αντιπολίτευση και πρώην μελών του κοινοβουλίου. Ο Υπουργό Αθηνικής Άμυνα Νίκο Παναγιοτόπουλο θα έχει πρώτη φορά τηλεφωνική επαφή με τον Αμερικανό ομολογό του Λόιντ Όστιν. Σύμφωνα με πληροφορίε, η επικοινωνία κλείδωσε με πρωτοβουλία του Αμερικανικού Πενταγώνου. Πιέζουν και σήμερα την τουρκική λίρα οι διεθνεί επενδυτέ. Ο Ερντογάν αντικατέστησε και τρίτο άνθρωπο στη διοίκηση τη κεντρική τράπεζα τη χώρα και σύμφωνα με το Reuters, η εκπαραθύρωση του πρώην κεντρικού τραπεζίτη που απολάμβανε τον σεβασμό των αγορών είχε οικογενειακή αφορμή. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι της υπομονής του Ερντογάν κατά το Reuters ήταν η επιμονή του πρώην κεντρικού τραπεζίτη να καταδικάσει με επίσημη έρευνα τον προεδρικό γαμπρό Μπεράτ Αλμπαϊράκ. Ο Υπουργό Οικονομικών, ο Αλμπαϊράκ, είχε κάψει 130 δισεκατομμύρια δολάρια στι διεθνεί αγορέ συναλλάγματο σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την πτώση τη λύρας, χωρί όμω αποτέλεσμα. Άσπον διεχθρή, Αλμπαϊράκ και Νατζί Αγμπάλ τελικά μέτρησε το αίμα. Ήταν όμω αυτή η αιτία που εκδιώχθηκε, ή ήταν μόνο η αφορμή. Κατά τη διάρκεια τη ηγεσία του Ερντογάν, υπηρέτησαν έξι κεντρικοί τραπεζίτε. Η θητεία του όμω βαίνει μειούμενη. Οι δύο πρώτοι κεντρικοί τραπεζίτε ολοκλήρωσαν την ετή θητεία τους με επιτυχία. Σύντο χρόνο όμως και καθώς οι εξουσίες του Ερδογάν μεγάλωναν, η θητεία τους κόντενε όπως και η υπομονή του Ερδογάν. Ο Νατζι Αγμπάλ, ο άνθρωπος που κατάφερε να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της τουρκικής οικονομίας, υπηρέτησε μόλις τέσσερις μήνες. Πάμε να δούμε τι επίδραση είχε η θητεία του στη Λύρα. Πώ την άφησε ο καθένα από αυτού. Το μοτίβο, νομίζω, φαίνεται με μία ματιά. Ουσιαστικά, όλοι έριξαν ή γκρέμισαν τη Λύρα, την άφησαν πολύ περισσότερο υποτιμημένη από ό,τι τη βρήκαν. Ο μόνο που ενίσχυσε την αγοραστική αξία των Τούρκων πολιτών, δηλαδή, ήταν ο Ακμπάλ. Ένα απολυταρχικό ηγέτη όμω προτιμά να κάνει υποτίμηση και να ξεγελά του πολίτε με πλασματικά ποσά και ρυθμού ανάπτυξη. Και σίγουρα προστατεύει το σόι του. Τα καλά αποτελέσματα του Ακμπά, λοιπόν, ήταν η καταστροφή του. Αυτή τη στιγμή, ο Ερντογάν αντιμετωπίζει μια νέα θύελα στι αγορέ. Με τα συναλλαγματικά του διαθέσιμα υπό το μηδέν, αναζητά περισσότερα δανεικά δολάρια από όποια προέρχονται. Σήμερα, η κρατική τράπεζα ΖΙΡΑΤ ανακοίνωσε συμφωνία με την Κίνα, η οποία θα φέρει στα τουρκικά ταμεία 320 εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση του δημερού εμπορίου χωρί τη διαμεσολάβηση του δολαρίου. Θα χρηματοδοτήσουν όμω όντω το διεθνέ εμπόριο, ή θα αναπληρώσουν τα καύσιμά του για να στηρίξει τη ΛΥΡΑ στι διεθνεί αγορέ.